καλά σε όλους. Ήθελα να σας καλωσορίσω στην Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση. Να σας ευχαριστήσω όλους, γιατί πάντοτε μας συμπαρασκευάζεστε. Σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς του Προέδρου μας, του κ. Βελιόπουλου, ο οποίος δυστυχώς βρίσκεται σε άλλη εκδήλωση. Σας εύχεται χρόνια πολλά, καλή χρονιά, υγεία και χαρά σε όλους. Ευχαριστώ πολύ. Ποιήση, οικονομική κρίση, τρομοκρατία είναι μερικές μόνο από τις λέξεις που ηχούν στα αυτιά μας σαν απειλές μιας ζωφερής καθημερινότητας, απειλές που μας περιέχουν, που είμαστε μέσα τους και είναι μέσα μας. Βλέπουμε τη χρεοκοπία των ισχυρών της γης, την αποτυχία των μεγαλόπνων σχεδιασμών τους, την παταγώδη αποτυχία τους, να χορτάσουν και να θεραπεύσουν τα παιδιά του τρίτου κόσμου. Η ζωή του απλού ανθρώπου φαντάζει απειλητική, σχεδόν τρομακτική. Ανεργία, μόλυνση του περιβάλλοντος, διαφθορά των πολιτικών και των πολιτών, ναυάγιο στην υγεία, ναυάγιο στην παιδεία, εγκληματικότητα, ναρκωτικά, κατάπτωση των θεσμών, σκόρπιες λέξεις της ημερήσιας διάταξης, καμιά φορά και μέσα στο περιβάλλον μας, οικογενειακό και φιλικό. Σε αυτό το βαρύ, το τοξικό για την ψυχή περιβάλλον, έρχεται σαν διαχρονικό βάλσαμο η φάτνη του Ιησού. Τα Χριστούγεννα είναι για όλους μας. Για αυτούς που θρησκεύουν και για εκείνους που δεν θρησκεύουν. Τα Χριστούγεννα φέρνουν γλυκές αναμνήσεις από την παιδική μας ηλικία, τα τρυφερά μας χρόνια. Μας γεμίζουν θαλπορή και νοσταλγία, μας φέρνουν δάκρυα στα μάτια. Αχ, ας ήταν μια φορά το χρόνο να ξαναγίνουμε παιδιά. Μαζεύεται η οικογένεια γύρω από το δυτικό φερτό, μα τόσο ζεστό χριστουγεννιάτικο δέντρο, και να το τρίξιμο στο τζάκι, να οι παιδικοί καλαμισμοί και παιδικές χοροδίες στο ραδιόφωνο να ψάλουν εξαίσια τραγούδια για τα Χριστούγεννα. Πώς μετουσιώνονται όλα.
Ξάνθη θα παρουσιάσει μια χριστουγεννιάτικη ιστορία. Επειδή είναι μια ενιαία ιστορία με αφήγηση και τραγούδι, θα παρακαλούσα πολύ να χειροκροτήσουμε στο τέλος. Και οι πιο ενθουσιώδεις στο τέλος, γιατί πραγματικά τους αξίζει το χειροκρότημα. Αλλά επειδή είναι μια ενιαία ιστορία, ας συγκρατηθούμε να ακούσουμε την ιστορία και να εκφράσουμε την αγάπη μας στο τέλος. Από μια μεγαλούπολη της κεντρικής Ευρώπης. Εκεί που τα Χριστούγεννα είναι πάντα χιονισμένα. Οι καμπάνες της εκκλησίας χτυπάνε την παραμονή της μεγάλης γιορτής χαρούμενα, προσκαλώντας όλους τους πιστούς να προσευχηθούν ευλαβικά και τα παιδιά τραγουδάνε με όλη τους την καρδιά την αγάπη τους στον νεογέννητο Χριστό.